Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σας καλωσορίζω στο ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Έχουμε θεματάρα σήμερα με αφορμή τα μηνύματα της ιστορίες δύο διαφορετικών γυναικών. Όπως βλέπετε ήδη, ο τίτλος του βίντεο είναι «Πώς με χώρισε έτσι» και η απάντηση είναι «Σε χώρισε με τρόπο» και πάμε να δούμε αυτέ τι δύο διαφορετικέ ιστορίε, οι οποίε όμω έχουν κοινά. Λοιπόν, προτού πάμε να συζητήσουμε τι μου έγραψαν οι φίλε, παρακαλώ αν δεν το πράξατε ήδη να πατήσετε το κουμπί για εγγραφή και το καμπανάκι φυσικά για να σα έρχονται ειδοποίησεις κάθε φορά που ανεβαίνει νέο βίντεο. Και αν σα αρέσουν τα βίντεο, σα παρακαλώ να τα μοιράζεστε με φίλου σα στα κοινωνικά σα δίχτυα, ούτω ώστε να έρχεται και άλλος κόσμος εδώ στο κανάλι μας. Λοιπόν, το πρώτο είναι μήνυμα που δέχτηκα σε κάποια από τα social. Χαίρετε, χαίρετε. Ακούω τα βίντεό σας και με βλέπω πίσω σε αυτά που αναφέρονται. Συγκεκριμένα, πρόσφατα άκουσα το βίντεό σας για τις πράσινες σημαίε. Αυτό που ανέβηκε στις 19 Φεβρουαρίου είναι ένα podcast, ένα επεισόδιο από το podcast Ποιε μπορεί να είναι πράσινε σημαίε στην αρχή μια γνωριμία. Έπεσα σε μια γνωριμία όπου έκατσε και μου είπε: Πώ βιάζουμε να μπω σε σχέση, και τώρα γνωριζόμαστε. Ενώ βρισκόμασταν και ήρθαμε και σε επαφή. Κάτι το οποίο μετά νιώσα γιατί βιάστηκα. Τελίτσε. Άρα λοιπόν τι ήμασταν, ενώ βγαίναμε και φλερτάραμε και είχαμε ερωτική επαφή. Με αφορμή ότι αγκάλιασε μια άλλη μπροστά μου και μιλούσαν, έγινε αυτή η συζήτηση τις επόμενες μέρες και μου είπε πως θέλουμε διαφορετικά πράγματα. Και θέλει το χρόνο του. Ένιωσα άσχημα και τα έβαλα με τον εαυτό μου. Η συμπεριφορά του ήταν περίεργη τις τελευταίες μέρες και η αλήθεια είναι πως έκανα κάποιε σκηνές. Με είχε πιάσει ανασφάλεια και δεν έγινε καλή συζήτηση από την αρχή και να βάλω το ωριά μου και τις απαντάω εγώ τις κοπέλας κλασικός. αχ μου λέει κοπέλα νιώθω ότι φταίω εγώ της λέω δεν εσύ και να ακούσεις το βίντεο και θα καταλάβεις λοιπόν κάτω από ένα άλλο βίντεο μια φίλη έχει γράψει το εξής σχόλιο λοιπόν, θα το διαβάζω γιατί τα φωτογραφημένα σχόλια κάτω από τα βίντεο είναι με πιο μικρά γραμμάτα Θέκλα μου τι γίνεται στην περίπτωση που ο σύντροφός σου σου λέει σε ένα μήνα σχέσεις τέλος ενώ από τώρα κάνει όνειρα για το μέλλον ταυτόχρονα λέγοντας τέλος γιατί δεν μπορώ να σου προσφέρω έναν καλό εαυτό και λοιπά, δεν σου αξίζω και λοιπά. ενώ ταυτόχρονα ένα μήνα είναι άψογο σε συμπεριφορά και εκδήλωση συναισθήματο. Τη απαντάει μια άλλη φίλη κάτι συμβαίνει με αυτόν φύγε πριν στενοχωρηθείς περισσότερο και μια άλλη φίλη σε χώρισε με τρόπο και μια άλλη φίλη μακριά και εγώ τις γράφω θα μιλήσουμε σε βίντεο. Λοιπόν, 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 θέλω έτσι λίγο να ξεκαθαρίσουμε κάτι, ότι δεν είναι όλοι οι άνθρωποι έντιμοι και όχι. Πολλοί άνθρωποι είναι ανειλικρινείς, είναι ψεύτες, είναι χειριστικοί και εκμεταλλευτές. Και αυτό διαφαίνεται ξεκάθαρα στις ερωτικές σχέσεις. Το έχω πει και άλλες φορές, θα το ξαναπώ όμως, και θα το λέω όσο χρειάζεται μέχρι να το καταλάβουμε. Ότι το σεξ το οποίο γίνεται εκτός σχέσης, το σεξ που γίνεται με έναν άνθρωπο που δεν έχει προσδοκίες από εμάς και δεν έχει συναισθήματα με εμάς, δεν είναι τόσο απολαυστικό δεν είναι τόσο θερμό, δεν είναι τόσο οργασμικό, αν θέλετε, όσο είναι το σεξ που γίνεται με ένα πρόσωπο το οποίο μας επιθυμεί, μας θέλει, είναι ερωτευμένο μαζί μας και έχει προσδοκίες από την όποια σχέση μας. Γι' αυτό το λόγο, αρκετά παλιόπαιδα, αρκετοί παλιοχαρακτήρες, αρκετά τσογλάνια, επίτηδες αφήνουν να εννοηθεί ότι γίνεται σχέση ή υπάρχει σχέση, ότι είναι ερωτευμένοι ή ερωτευμένες, ότι έχουν συναισθήματα προκειμένου να τριγύσουν από το άλλο πρόσωπο που κοροϊδεύουν όλη του τη θέρμη, όλη του την τρυφερότητα, όλη του την αγάπη, όλη του τη ζωντάνια και όλη του τη χάρη. Δηλαδή, Άνδρες, ναρκιστέ, γυναίκε, ναρκιστέ. Όποιο δεν γνωρίζει τι είναι ο θα βάλω στην περιγραφή αυτού του βίντεο το πέμπτο επεισόδιο του podcast μα, το οποίο εξηγεί ξεκάθαρα τι είναι ο ναρκισμό. Πώ επίση θα βάλω και το επεισόδιο για τι πράσινε σημαίε στην αρχή μια γνωριμία. Ανδρε ναρκιστέ και γυναίκε, Πλησιάζουν αξιόλογους ανθρώπους ανθρώπους που τους γουστάρουν σεξουαλικά και ερωτικά με κακούς σκοπούς. Όταν λέω κακούς σκοπούς ενώ με σκοπό να τους ξεγελάσουν και να πάρουν από αυτούς αγάπη, στοργή, τρυφερότητα, πάθος, έρωτα χωρίς να τα Έτσι. Πλησιάζουν ανθρώπους αξιαγάπητους και ανθρώπους επίσης αξιαγάμητους τους πουλάνε φύκια για μεταξωτές κορδέλες, δείχνουν με τη συμπεριφορά τους και με τον τρόπο τους ότι και καλά έχουν καλό σκοπό με την έννοια να δημιουργηθεί μια ερωτική σχέση, να αγαπηθούν και να αγαπήσουν, όχι μόνο να αγαπηθούν, να πάρουν και να δώσουν, όχι μόνο να πάρουν, ούτω ώστε το άλλο πρόσωπο να πέσει στην παγίδα τους, να αρχίσει να τους ερωτεύεται, και να τους δοθεί καλύτερα σεξουαλικά. Οι ναρκισιστές και οι ναρκισίστριες είναι αδιφάγα βαμπύρ ενέργειας και σεξουαλικής ενέργειας. Θέλουν να τριγάνε ό,τι καλό συναισθηματικά, πνευματικά έχει ο άλλος. Γι' αυτό το λόγο επειδή ξέρουν ότι σε μια περιστασιακή γνωριμία ένα πρόσωπο μπορεί να μην τους δώσει το κορμί του, μπορεί να μην τους δώσει τα συναισθήματά του, μπορεί να μην τους κάτσει ένας αξιαγάπητος άνθρωπος αν πουν ξεκάθαρα ξέρεις εγώ είμαι μία περιπτωσάρα που δεν θέλω να δίνω θέλω μόνο να παίρνω και σε είδα και μου άρεσες και θέλω να σε γλεντήσω δεν θέλω να κάνω σχέση μαζί σου ξέρουν ότι αν το πουν έτσι καθαρά το πιο πιθανό να πάρουν ένα μεγαλοπρεπές όχι όχι ευχαριστώ έτσι επίτηδες προσποιούνται ότι έχουν καλό σκοπό, ενώ έχουν κακό σκοπό, προκειμένου να πετύχουν να πάρουν αυτό που θέλουν. Και μετά, με οποιαδήποτε αφορμή, να την κάνουν με λαφρά πηδηματάκια. Και πολλές φορές τέτοια τσογλάνια, δεν είναι τυχαία που χρησιμοποιώ αυτόν τον όρο, γιατί περί τσογλανιών πρόκειται. ξαναλέω, υπάρχουν και άνδρες ναρκισίστες και γυναίκες ναρκισίστρες. Δεν είναι προνόμιο των ανδρών να συμπεριφέρονται έτσι σαν αρπακτικά. Έχει και γυναίκες που συμπεριφέρονται έτσι. Οι οποίες στοχεύουν άνδρες συναισθηματικά ευαίσθητους. Άνδρες με καλή ψυχή, άνδρες καλοήθης, άνδρες με τάση προς τη συνεξάρτηση. Και τους λένε για παράδειγμα, ε, ναι, με ενδιαφέρει και ναι, εγώ παίρνω στα σοβαρά τη ζωή και θα το πάμε σιγά σιγά εννοώντα να, να, σε γλεντήσω, να περάσω ωραία, να μου δώσει όλο σου τον εαυτό και μετά να σε πετάξω σαν στημένη λεμονόκουπα. Και θα βρω πολλέ δικαιολογίε μετά. Και δικαιολογίε και φορμέ. Όποιο θέλει να παρατήσει τον άλλον, μπορεί να βρει ένα σωρό δικαιολογίε για να τον παρατήσει. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Αν η κοπέλα η πρώτη Έκανε σκηνέ Ζήλια που έκανε και αυτό πραγματικά ήταν ερωτευμένο μαζί τη και όντω ήθελε να κάνει σχέση μαζί τη, δεν θα τη χώριζε. Δεν θα τη χώριζε. Έχει πολλά ζευγάρια τα οποία είναι μαζί, πραγματικά μαζί, είναι ερωτευμένοι και μπορεί να κάνει σκηνικά ο ένα τον άλλον είτε σκηνικά ζήλιας, είτε μουρμούρα, είτε οτιδήποτε. Και το συζητάνε μεταξύ του, το επιλύνουν και το ξεπερνούν. Αν κάποιο μα θέλει πραγματικά, αν κάποια μα θέλει πραγματικά και είναι με την όρεξη του, με την όρεξη τη μαζί μα, θα σηκώσει μανίκια, θα ανασκουμπώσει μανίκια και θα καθίσει μαζί μα να λύσουμε τα προβλήματα. Δεν θα αρπάζεται από μία αφορμή και από ένα περιστατικό για να μας χωρίσει. Για να μην πούμε και αυτό που σίγουρα συμβαίνει, ότι τέτοια τσογλάνια, τέτοια παλιόπαιδα προκαλούν επίτηδες τους ανθρώπους που κοροϊδεύουν να ζηλέψουν ή να θυμώσουν, ούτω ώστε μετά να πούν «Α, επειδή ζήλεψες», «Α, επειδή θύμωσες», θα σε στείλω να πας. Ναι, Δηλαδή σκεφτείτε πόσο δόλοι οι άνθρωποι είναι οι οποίοι σκέφτονται μόνο με βάση το συμφέρον τους. Το συμφέρον τους όπως το καταλαβαίνουν οι ίδιοι. Γιατί αυτά τα παλιόπαιδα στην ουσία εκμεταλλεύονται και ξεπετάνε σαν στιμένες λεμονόκουπες και πετάνε σαν στιμένες λεμονόκουπες αξιόλογους ανθρώπους. Ενώ άμα βρουν ένα αρχισάκι της κακιάς όραση άξιο τους και αντάξιο τους θα το ρωτευτούν παράφορα. Το είχαμε πει και στο τελευταίο webinar που κάναμε για την επικοινωνία και το έχουμε πει και σε ένα πρόσφατο βίντεο, ότι οι συνεξαρτόμενοι νιώθουν έντονη ψυχοπαθολογική έλξη για τους ναρκίσους, αλλά οι ναρκίσοι νιώθουν μια έτσι και έτσι έλξη για τους συνεξαρτόμενους. Τους θεωρούν εύκολη λία, τους παίζουν, τους χρησιμοποιούν, τους γλεντάνε και μετά εύκολα τους παρατάνει. Αν όμως ο ναρκισιστής συναντήσει έναν άλλο ναρκισιστή, δηλαδή το ένα παλιό παιδό συναντήσει ένα άλλο παλιό παιδό, τότε δεν θα χωριζούν εύκολα. Τότε θα αντέχουν τα πάντα. Οπότε, έχω μια εισήγηση να κάνω. Από τη στιγμή που ένας άνθρωπος άλλα λέει και άλλα κάνει, ...και μας λέει... ...ότι δεν θέλουμε τα ίδια... ...και μα δεν είναι σχέση αυτό που έχουμε... ...μα δεν είναι το ένα... ...μα δεν είναι το άλλο... ...να μην το παίρνουμε προσωπικά... ...να συνειδητοποιούμε ότι έχουμε πέσει σε ένα τσογλάνι... ...έχουμε πέσει σε έναν αρκισιστή... ...έχουμε πέσει σε ένα παλιόπαιδο... ...έχουμε πέσει σε έναν άνθρωπο... ...ο οποίος... ...πορεύεται... ...όχι με το σταυρο στο χέρι... Έχουμε πέσει σε έναν άνθρωπο ο οποίο επίτηδε και συνειδητά εκμεταλλεύεται άλλου ανθρώπου. Και έτσι να σηκωθούμε να φύγουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται και να μην ρίχνουμε την ευθύνη στον εαυτό μα. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι βασανίζονται για χρόνια. Χρόνια ολάκερα, δεκαετίες ολάκερες βασανίζονται με επίμονα ερωτικά κολλήματα ή αλλιώ Limerans. Έχουμε ολόκληρο playlist για το Limerans στο κανάλι μα, το οποίο θα βάλω επίση και στην περιγραφή αυτού του βίντεο. Επειδή κάποτε έμπλεξα με έναν αρκισιστή ή με μία αρκισίστρια, οι οποίοι του χρησιμοποίησαν και μετά του πέταξα σαν στημένε λεμονόκουπε, έχοντα την αθλειότητα τη ψυχή να του κατηγορούν κιόλα. Ότι επειδή αντέδρασες ή επειδή μου μίλησες έντονα ή επειδή έκανες το ένα, έκανες το άλλο, γι' αυτό σε χωρίζω και για χρόνια, δεκαετίες να είναι προσκολλημένοι άρρωστα πάνω σε εκείνα τα πρόσωπα, θεωρώντας ότι φταίνε. Δεν είναι αλήθεια όλα όσα μας λένε οι άλλοι. Ένας άνθρωπος που μας αγαπά πραγματικά αντέχει και τις αδυναμίες μας. Πολλές φορές παλιόπαιδα προκαλούν ζήλια και μετά χρησιμοποιούν την αντίδραση μας στη ζήλια ως μια φορμή για να μας χωρίσουν επειδή από την αρχή ήθελαν απλώ να μας γλεντήσουν και να μας χωρίσουν. Όταν μας χωρίζει κάποιο με τρόπο μπορεί να μας πει και αρλούμπε του είδου δεν μπορώ να σου προσφέρω τον καλύτερο μου εαυτό και εσύ εξή περισσότερα όλα αυτά είναι τέτοιε μπλε λιλά και φούξια. Στην ουσία λένε ωραία λόγια για να καλύψουν το γεγονός ότι είναι παλιό δεν σκεφτόμαστε όλοι οι άνθρωποι με τον ίδιο τρόπο, δεν έχουμε όλοι οι άνθρωποι τα ίδια κίνητρα, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι καλοήθης, έχει ανθρώπους κακοήθης, έχει ανθρώπους ναρκισιστές οι οποίοι κοροϊδεύουν, ξεγελούν, ξεζουμίζουν και παρατουν τους άλλους ανθρώπους. Γι' αυτό στο κανάλι αυτό κάνουμε τόσα πολλά βίντεο για τον ναρκισισμό. Γι' αυτόν ακριβώ το λόγο. Γιατί ο ναρκισισμός είναι μάστιγα στην εποχή μας και ειδικά στις ερωτικές σχέσεις δημιουργεί σοβαρά θέματα. Και στις εργασιακέ σχέσεις και στις οικογενειακές σχέσεις. Και χρειάζεται να ανοίξουμε τα μάτια μας, να ξυπνήσουμε και να καταλάβουμε ότι δεν είναι όλοι οι άνθρωποι καλοί άνθρωποι. Υπάρχουν και άνθρωποι που είναι ναρκισιστές. Μάλλον υπάρχουν και ναρκισιστέ που είναι παλιάνθρωποι. Και είναι αρκετοί ναρκιστέ. Οι άνθρωποι με στυλ προσωπικότητας. είναι αρκετοί. Τόσο αρκετοί, ώστε να ζούμε ανάμεσά του, όχι να ζουν ανάμεσά μα. Ένα στου τρει, ένα στου δύο μπορεί να είναι ναρκιστή. Και εδώ στο κανάλι μα έχει ναρκιστέ, οι οποίοι παρακολουθούν τα βίντεο, αυτοδιαγιγνώσκονται ω είναι εξαρτώμενοι, ενώ είναι ναρκιστέ και μπορεί να μοιράζονται και τα βίντεο μας στα κοινωνικά τους δίχτυα για να αποδείξουν ότι είναι θύματα, mobbing, bullying. δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ενώ στην ουσία αυτή να είναι θύτες. Είναι παντού. Άρα χρησιμοποιούμε το μυαλό μας. Χρησιμοποιούμε τις γνώσεις που λαμβάνουμε από την ψυχοεκπαίδευση και όταν γνωρίζουμε έναν καινούριο άνθρωπο είμαστε πολύ προσεκτικοί γιατί δεν είσαι ό,τι δηλώσει. Και χρειάζεται να γνωρίσουμε καλύτερα κάποιον άνθρωπο προτού καταλάβουμε τι καπνοφουμάρει. Και όσον αφορά στο σεξ, αν δεν θέλουμε να κάνουμε σεξ με έναν άνθρωπο με τον οποίο δεν θα δημιουργήσουμε σχέση, καθυστερούμε τη σεξουαλική επαφή. Και αν ο άλλος ήθελε μόνο σεξ, άμα καθυστερούμε τη σεξουαλική επαφή, πολύ πιθανό να σηκωθεί και να φύγει. Αν όμως έτυχε και κάναμε σεξ με κάποιον ο οποίος έχει αποδειχθεί ότι είναι παλιόπεδο ή με κάποια που έχει αποδειχθεί ότι είναι παλιόπεδο, το γεγονός ότι κάναμε σεξ δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να είναι κίνητρο ή να είναι λόγος για να παραμείνουμε σε μια προβληματική αρρωστημένη σχέση. Καλύτερα να έχουμε στο ιστορικό μας, στο βιογραφικό μας ένα one night stand, one week stand Παρά να έχουμε μια κακοποιητική σχέση. Ποιε είναι οι δικέ σα οι απόψει πάνω σε αυτό το ζήτημα. Θα χαρώ στα σχόλια να διαβάσω και τι απόψει σα ή και τυχόν παρόμοιε εμπειρίε ή τι γνώμη έχετε για τον τρόπο με τον οποίο εξήγησα αυτά που διάβασα. Αν συμφωνείτε ή αν διαφωνείτε. Σα φιλώ.